Με τις υπερπτήσεις εκείνερο και κανδελιούσα και φτάνουν τις 6 μέχρι χθε το απόγευμα, μέσα σε μία μέρα, η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωση, αλλά το αντίθετο. Με τον Ερντογάν δε να δείχνει την ενόχλησή του από τη δράση του φιλελληνικού λόμπι που του χαλάει τα σχέδια, επανέρχεται το χρόνιο ερώτημα: Είναι πιθανό ένα πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο τη Κυπριακή Εφημερίδα, η σημερινή Σάβα Ιακοβίδη, η, η απάντηση είναι. Λογικά όχι, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη ο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση με επισητιστικέ διαστάσει, το μεταναστευτικό, η σύγκρουση Δύση-Ρωσία και η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνα. Όμω με τον Ερντογάν οι προσεχεί μήνε και ειδικά πριν από τι τουρκικέ εκλογέ είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Α έχουν γνώση και να είναι έτοιμοι οι φύλακε του ελληνισμού. Στι 3 Σεπτεμβρίου, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να μελετά την ιστορία και να μην ξεχνά τη Σμύρνη. Στο ίδιο μήκο κύματο είναι και οι δηλώσει των Υπουργών Εξωτερικών Τσαβούσογλου και Άμυνα Σακάρ. Την περασμένη Κυριακή, ο Τσαβούσογλου, μιλώντα στο Σαγκάριο, προειδοποίησε: Ενώ προσπαθούμε να σεβαστούμε τα δικαιώματα των γειτόνων και στι δύο πλευρέ του Αιγαίου, ο Έλληνα συνεχίζει να έχει φαγούρα και εξακολουθεί να προκαλεί. Αν μπείτε σε μια περιπέτεια για συμφέροντα θα υποστείτε τι συνέπειε και σήμερα, όπω το παρελθόν. Αναλυτέ αποδίδουν την πολεμική ρητορική του Ερντογάν σε προεκλογικέ σκοπιμότητε. Επίση, είναι η κατερίωτη τουρκική οικονομία και κυρίω η σημαντική πτώση τη δημοτικότητα του Τούρκου Πρόεδρου. Άρα, υπό αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα είναι ένα χρήσιμο εχθρό για την εξαγρίωση τη τουρκική βλέμπα και η ανηρύπηση τη νίκη κατά των Ελλήνων το 1922 είναι ένα εξίσου πολύτιμο προεκλογικό δυναμωτικό. Οι πολεμικέ ιαχέ και οι λακέ Ερντογάν δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ψήφιστα, ούτε να υποτιμώνται. Οι Τούρκοι πάντα φωνάζουν αυτά που σχεδιάζουν. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται, ιδιαίτερα στου μήνε πριν από τι εκλογέ στην Τουρκία. Η ανάπτυξη του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη ω του σημαντικότερου αφιένα για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Ευρώπη με προέκταση προ τη Ρωσία έχει εξαγριώσει τον Ερντογάν. Ερώτημα: Είναι πιθανό ένα εμφύλιο μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία. Απάντηση, λογικά όχι. Ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη ο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση με επισητιστικέ διαστάσει, το μεταναστευτικό, η σύγκρουση Δύση-Ρωσία και αντιπαράθεση ΥΠΑ-Κίνα. Όμω με τον αντίστακτο Ερντογάν, οι προσεχεί μήνε και ειδικά πριν από τι τουρκικέ εκλογέ είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Α έχουν γνώση και αν είναι πανέτοιμοι φυλακέ του Ελληνισμού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.